Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ολοκληρώνουμε σήμερα το αφιέρωμα που έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη μας εκπομπή στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, του οποίου τη μνήμη η Εκκλησία μας τιμά στις 14 Ιουλίου. Μια μεγάλη ασκητική μορφή, από τις σημαντικότερες αφωνικές, ο Άγιος Νικόδημος θεωρείται μία από τις ηγετικές μορφές και της κίνησης των κολυβάδων πατέρων, ενώ η συνεισφορά του υπήρξε πολύ μεγάλη σε ό,τι αφορούσε και το ποιμαντικό και συγγραφικό έργο, αφού είναι ο συγγραφέας του Πηδαλίου, της Φιλοκαλίας και του Ευεργετινού, όπως ήδη είδαμε από την πρώτη μας εκπομπή. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το 4118640 και 4118602 είναι στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς θελήσετε να ρωτήσετε σχετικά με το Άγιον Όρος. Στο τηλεφωνικό κέντρο, όπως πάντα, η Φίβη Κωνσταντέλου πρόθυμη να καταγράψει τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε επίσης να στέλνετε και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@piredio.com. Στην έκδοση λοιπόν της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας με τον τίτλο «Λαυριωτικών Αγιολόγιων και σήμερα», στην οποία, όπως έχουμε βρει μέσα, καταγράφονται όλες οι μεγάλες αγιορείτικες μορφές και φυσικά βρίσκουμε και τον βίο του Αγίου Νικοδήμου. Ο Άγιος Νικόδημος λοιπόν, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο, υπήρξε ένας φίλος πολλών πατριαρχών και μητροπολιτών. Του Αγίου Νικοδήμου η φήμη ως Αγίου Ασκητού και μεγάλου συγγραφέως είχε διατρέξει ταχαίως το Άγιον Όρος, εξήλθεν εις τον δούλον γένος, διέβη τα σύνορα τόσο τα προς Εσπερίαν και Ανατολάς, όσο και τα προς Βοράν, εις τας ομοδόξους εκκλησίας και τους ορθοδόξους ηγεμόνας. Ο Καποδίστριας ενισχύει τις εκδόσεις του, οι ηγεμόνες ενδιαφέρονται δια τα έργα του, οι πατριάρχες Γαβριήλ, Προκόπιος, Γρηγόριος Πέμπτος και Νεόφυτος Έβδομος αναλαμβάνουν ευχαρίστως τα έξοδα του τύπου πολλών βιβλίων του, ζητούντες τη γνώμη του επί εκκλησιαστικών ζητημάτων. Επί νεοτάτη ηλικία τον βλέπουμε ταξιδεύοντα δια Ρουμανίαν προς τον Παΐσιον Βελικόφσκι, ώστις μεταφράζει την Φιλοκαλία του. Μετά πατριαρχών έχει αλληλογραφίαν, ως εμφανίζεται εκ των προτασσομένων επιστολών εις τα συγγράμματά του και πάντοτε επιζητούνται εσυμβουλές του. Η Ιερά Κοινότης πολλάκι στον καλύδια αντιμετώπιση θεολογικών προβλημάτων άτινα προβάλλονται υπό ετεροδόξων πειραζόντων την πίστη των μοναχών του Αγίου Όρους, τους οποίους και κατεσχύνει ως είδωμεν. Ως αυτός, ιερέμονε, ευρισκόμενε εις οικουμενικάς δυσκερίας, απευθυνόμενε εις τον Ρακενδίτην Άγιον, όπως μεσητεύσει παρά της πολλής ισχύουσιν εν αλλοδαπή φίλης του. Ιδιαίτερα σημασίας είναι ο στενός του Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου σύνδεσμος με τον Λόγιον Μοναχών του Αγίου Όρους Νικόδημον των Άξιων. Οι μαρτυρίες γραπτές και δημοσία διαφανείς χρονολογούνται από την παραμονή του Γρηγορίου στο Άγιον Όρος μετά την πρώτη του Πατριαρχία. Υπάρχει χρονολογουμένη κατά Απρίλιον του 1803 επιστολή του πρώην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου προς τον Νικόδημο, ο οποίος είναι ήδη καθιερωμένος πολυγράφος συγγραφεύς με διαδοχικές εκδόσεις έργων του. Ο Νικόδημος έθεσε υπόψη του, σχολάζοντας πρώην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου, το έργο του «Κήπος Χαρίτων», που εξεδόθη μετά τον θάνατον αυτού το 1819 στη Βενετία σε τρεις τόμους. Με ημερομηνία 12 Ιουνίου 1816 ως πρώην Κωνσταντινουπόλεως, ο Γρηγόριος απομονή
αγιορείτικη ασχολείται με δύο επιστολές του για τον συναξαριστή του Νικοδήμου. Η μία επιστολή απευθύνεται προς οσιωτάτους προϊσταμένους των 20 αγιορείτικων μοναστηριών και απαντά εις δικό του ραβάσιον περί εκδόσεως στον τύπο του συναξαριστού του Νικοδήμου. Ο Γρηγόριος συγχαίρει τους αγιορείτες για το ζήλο τους. Τιμίως ο Νικόδημος αποκαλύπτει στον πρόλογο του βιβλίου του ότι την αναδιάρθρωση του συναξαριστού ανέλαβε ιδίως προτροπή και συμβουλή του Παναγιωτάτου και πανσεβάστου δεσπότου πρώην Κωνσταντινουπόλεως κυρίου Γρηγορίου και ομολογεί ότι σπουδαίως συνέδραμε ο αποδράμας Θεσσαλονίκης Ιωσήφ τον οποίον και υπερεπενεί. Μεγάλο ζήλο για την έκδοση των συγγραμμάτων του Νικοδήμου έδειξαν οι αγιορείτες ιερομόναχοι Στέφανος και νεόφυτος Ισκουρτέι. Έγραψαν οι δύο από Βενετία προς τον Γρηγόριο στο Άγιον Όρος ότι πρόκειτο να τυπώσουν εξήγηση σε απλή φράση των επιστολών του Αποστόλου Παύλου, αλλά δεν είχαν εξασφαλίσει τα έξοδα. Με επιστολή του από 23 Μαΐου 1818 ο Γρηγόριος διόριζε δύο ιερομονάχους, Δαβίδ Καλιμαφχά και Πνευματικόν Ιάκωβο Μικυλιναίων, να περιέλθουν στους προαιρωμένους να προεγραφούν για ορισμένα σώματα του βιβλίου και όσα χρήματα συναχθούν να παραδοθούν στην κοινότητα για να αποσταλούν μέσω Θεσσαλονίκης στη Βενετία. Κατά την τρίτη επάνωδο του Γρηγορίου του Πέμπτου στον Πατριαρχικό Θρόνο, οι αδελφοί Σκουρτέι μεταβαίνουν στην πόλη με τα σβίβλους του Εορτοδρομίου. Ένα άλλο βιβλίο, το τρίτομο, ερμηνεία στις 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου, εκδίδεται τύπης με τη συνδρομή των Πατριαρχών Γρηγορίου και Κυρίλου. Στον πρώτο τόμο περιέχεται επιστολή του Γρηγορίου προς τους προτεργάτες της εκδόσεως του βιβλίου, επιστάτας και ναζίριδες της κοινότητας του Αγίου Όρους, δηλαδή υπευθύνους των 20 σταυροπηγιακών μοναστηριών. Περί το 57ο έτος της ζωής του, ο θείος διδάσκαλος ήρχισε να κάμπτεται υπό των ασκητικών και συγγραμματικών μόχθων, ως οι πλήστοι ημών πατέρες διεβίωσαν εν ασθενείες και εκοιμήθησαν προώρους. Η υψικάρινος αυτή αγιορητική κέδρος, ο Μέγας Ανήρ, διεβιβρόσκετο εν τη δόξη του υπό τους κόλικος του χρόνου, της βιαστήσεις πολυμόχθου σαρκός και της διαόλου του βίου εντάσεως της μεγάλης του Διανοίας. Ο παρόλαστας εκουσίους κακοπαθίας και νηστείας ανθυρός και αδάμαστος ασκητής ήρξε τον να καταραίει, διό και αισθάνθη την ανάγκη ανθρωπίνης βοηθείας. Έχουν και οι Άγιοι τας ανάγκαστον, ουδής άνθρωπος ανενδεείς ή μη ίσο Θεός. Ασάρκους συνήθως προσφωνεί η ιερά υμνογραφία τους δια της ασκήσεως και προσευχής, εξαϊλωθέντας Αγίους της Εκκλησίας μας, ως υποτάξαντας την ύλινη στο πνεύμα, ως ελέγχοντας τας επιθυμίας των, ως μεταστοιχειώσαντας τον κόσμο της ψυχής επί το θειότερον και περιορίσαντας εις το ελάχιστον τας αντιστοίχουσας το ανθρώπο ανάγκας. Και ο άσαρκος άχρητούδε διαβιών θείος μοναχός ήθελε να φάγει και να πει προς στήριξην της διασαθρουμένης υπό της ασθενείας ασθενεστάτης σαρκός ή της επιπλέον εκάμπτετο υπό προήμου γύρατος μιας περιόδου του ανθρωπίνου βίου τόσον ευπαθούς και επικινδύνου. Διό και αφήσα στην ησυχαστική του καψάλα, μετέβη στους αγαπημένους τους Σκουρτέους Ισκαριάς, δεχόμενος τα στοργικάς περιποιήσεις των και υπομένων εις τέλος τας βουλάς του Κυρίου. Παρόλην όμως την δυναμία του σώματος, η φλόξ της αγάπης έφλεγε την ψυχή του εις νέας δημιουργίας προς οικοδομήν της Εκκλησίας. Εδώ ο Μέγας συντάσσει τον συναξαριστήν έργων ογκώδες, πολλάς γνώσεις απαιτούν, πολλήν υπομονήν και μεγάλην αντοχήν. Ο νους του ήταν διαβιέστατος και η αγάπη του προς τον νέφος των μαρτύρων ισχυρά, ώστε να προσφέρει στην Εκκλησία του Χριστού ένα σπουδαιότατο λειτουργικό βιβλίο, όπερ εστηρίτο πρώτερων βιβλίων μνημειώδες και ωφελημότατων. Στο συναξαριστή, γράφει ο Άγιος, δεν περιέχονται ολίγοι Άγιοι, αλλά χιλιάδες, μυριάδες και εκατομμύρια και σύννεφα πυκνότατα δια να σε αναψύχουν χριστιανέ μετασπρεσβίαστον από το καύμα των πειρασμών, δια να σε δροσίζουν μετά σε πειροάς των χαρίτων τους όταν ξηρανθείς από τη φλόγα των παθών, δια να σε σκεπάζουν άνωθεν μετασπτέρυγας των προστασιών τους
από τα επιβουλάς των ορατών και αοράτων εχθρών. Μετά το πέρας του έργου, το απέστειλα στον Ιωσήφ Βατοπεδίου ή να εκφέρει τη γνώμη του. Ο Ιωσήφ, απαντώντας, γράφει: «Την ερατινήνη αυτής, ως Ιακίν και με μουσωμένην κορυφήν αδελφικός εν κυρίω κατασπάζομαι». Και καταλήγει στην επιστολή του: «Της Νικόδημος ούτως ου κλαίος μέγα, εν ορθοδόξης και σοφής όρους άθω, ως τη δε βίβλων ευθυός τάξεν φίλε, νάξιους ανήρ έβγε της ευφυΐας». Και ο διδάσκαλος προδρομήτης Χριστόφορος έγραψε στον ιερό Νικόδημο: «Ιδών αδελφέ μου, πάχρησε, τον παρασούν εωστή δημιουργηθέντα ιερών συναξαριστήν και αναγνούς αυτόν, είδον τούτο ως άλλων ουρανών αγλαόμορφων, ενώ δίκην πολυφώτων αστέρων πάντες οι Άγιοι. Είδον εν αυτό χρονολογίαστε και ονομασίας Αγίων ήδη διορθουμένας. Είδον μεν εν εκείνο πριν υποθέσεις κυβδήλουστε και ατόπους, βλέπω δε ταύτας νυν πάνη καλός υποσού εν τούτο αφαιρεθήσας. Είδον πρώτερον άνδρας Αγίους ελιπώντας εκείνο νυν δε εν τούτο προστεθέντας ευεπιβόλος. Οι φράσεις των λόγων σου ευανθείς και αρίδηλος ως φως ηλιακών απαστράπτων. Έβγεσι και υπέρευγε φίλτα τέμι της παραθεού σιδοφύσης χάριτος ευφυΐας, κρίσεως και πλατισμού διανοίας. Ήθε ούν της εις το φως εκδόσεως επιτύχει η βίβλος εις πνευματικήν χαρμονήν παντός του Χριστεπονήμου πληρώματος. Αμήν». Μετά την πάροδο μιας δεκαετίας, το 1807 επανέρχεται στην καλύβη του στην Καψάλα, όπου κάποιος ευλαβής μοναχός του προσέφερε τις αναγκαίες περιποιήσεις και φροντίδες. Να κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Είμαι στερέως ορθέντη αγάπη της η
Τον εφετών η αντρώτης, τον πίστον το στήριγμα μόνε φιλάνθρωπε. Όσοι εν του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ουρανόφαινε δέξω χάριν πολυνοσίε. Όθεν εκκλησία σε δίφης πως δίρνε ο φωτός. Δύο καταβράσον τες φωτοφόρης μητές σου, ημών την διάνοια πάτερ Νικόδημε. Όσοι εν του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ισχύ θείαν παρέχει δίπλος της Ιωσίε. Η προσάωρα τους πολέμους ημάς αλήθουσαν και μην ενισχύσουν προς συγκροκαστοουμένας τους εμακαρίζοντας Πάτερ Νικόδημε. Ενώ λοιπόν ο ιερός Νικόδημος ασχολούταν με τις συνήθεις ασχολίες, νέο σκάνδαλο ξεσπά από τους ισοβίους συκοφάντες του. Γράφει σχετικά ο ίδιος: «Προσθέτομεν δε και τούτο εντάφθα ότι κοντά εις τας άλλα συκοφαντίας προσάπτουσι και ταύτην καθημών οι φιλολίδωροι αδελφοί, ήγουν ότι ημείς βαστάζομεν μέσα εις το καλυμάφκιόν μας αρτοφόριον με τα Αγίου Άρτου και περιπατούντες εις το δρόμον εις όποιον μέρος θελήσομεν καθήμεθα και μεταλαμβάνομεν. Ταύτας ημείς τας προφανής συκοφαντίας, όταν οικούσαμεν την πρώτην φορά ανεγελάσαμεν, μάλλον δε κατεγελάσαμεν της εκείνων μης αδελφίας, επειδή ημείς έχομεν κάθε ελευθερίαν και ο Σάκης αν δοκιμάσομεν εαυτούς κατά των Απόστολων, προετοιμαζόμεθα και πηγαίνομεν εις ναόν Θεού και μεταλαμβάνομεν υπό του ιερέως. Και τις η χρία του να βαστάζομεν Άγιο Αρτοφόριον, πλήνας χορτάσουν οι μισάδελφοι από τα σκαθημών συκοφαντίας. Εγγύης ο Κρητής, προσών να αποδώσου συλλόγων, περιών εναντίον ημών σκευωρούσι, πλάτοντες τα ανύπαρκτα. Ταύτα πάντα ομολογούμεν και φρονούμεν περί του ακαλύπτου μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Όσοι δε λέγουν ότι εμείς δια τούτο εγράψαμεν εν το περισυνεχούς μεταλήψεως βιβλιαρίο, ότι είναι καλό να μεταλαμβάνουν οι χριστιανοί συνεχώς τα Θεία Μυστήρια μετά της πρεπούσης προετοιμασίας, όσοι δηλαδή δεν έχουν συν κανονικών εμπόδιων με σκοπόν να μεταλάβομεν όλον το σώμα του Χριστού, επειδή άπαξ μεταλαμβάνοντες δεν μεταλαμβάνομεν όλον το σώμα αυτού. Οι ταύτα, λέγω, φλιαρούντες καθημών, αυτή αληθώς είναι στόμα του διαβόλου, διότι ο διάβολος φθέγγεται και λαλεί όσα υποβάλλει εις την καρδία τους. Επειδή το σούτον μακράν είμεθα εμείς από το τιούτον κακόδοξον φρόνημα, ώστε οπού ουδέποτε λογισμός τιούτος, ούτε καν ψηλή γούν ιδέα και προσβολή τι αυτή επέρασεν από τη φαντασία μας. Εν προσθήκης δε μέρη λέγομεν και τούτο, ότι ημείς τόσον εναντίον ήμεθα εις το ανωτέρω φρόνημα, ήτι εις το να φρονούμεν ότι είναι φθαρτά τα μυστήρια, και ότι δεν ευρίσκεται όλον το σώμα του Κυρίου σε όλα τα μέρη του υγειασμένου άρτου, ώστε οπού ακούσαντες πρώτερον ότι εντός ετοιμάζεται να εκδώσει ένα του πόνημα περί τούτου διαλαμβάνων, εγράψαμεν εις ένα ιερόν υποκείμενον, δια να εμποδίσομεν την έκδοση τιού του πονήματος, καθότι αυτό έχει να ταράξει μεγάλος την Εκκλησία του Χριστού και να βλάψει στα κέρια τους απλοϊκούς αδελφούς,
ως μη χωρούντας τα τιάφτα και ακολούθως έχει να καταστήσει της αγοράς και των τριώδων περιλαλήματα τα των μυστηρίων θειότατα. Οι δε καλοί αδελφοί πιάσαντες το γράμμα ημών, άνοιξαν αυτό, ανοίξαντες δε αυτό και αναγνώσαντες, ενώθευσαν αυτό, προσθέσαντες δε αυτό και αναγνώσαντες, προσθέσαντες την προσθήκην ταύτην, την λέγουσαν έγωγε το ανωτέρο, ή να με αυτήν δυσφημίσωσιν ημάς ως αιρετικούς και κακόδοξους, αλ ή ευλογητός ο Θεός ο δρασόμενος του σοφούς εν τη πανουργία αυτών, κατά τον Ιώβ. Ιγάρ ανωτέρω προσθήκη το σούτον τυφλή εγένετο, ώστε οπού πάντες σχεδόν οι ελόγιμοι διδάσκαλοι του Αγίου Όρους εγνώρισαν την ραδιουργίαν και κακοπλαστίαν ταύτην. Όθεν και συμφώνως ομολόγησαν και ομολογούσιν ότι προσθήκη και νόθευμα ο ανωτέρω λόγος εστίν ως μηδένα τόπον έχουν εκεί κατά σύνταξην και τέχνη γραμματική, ήτα και παρεξηγήσαντες αυτό, το αντέγραψαν ή την βορύχη και διέσπηραν αυτό εις πάμπολα μέρη, θέλοντες να μας κατηγορήσουν ως αιρετικούς και να εκβάλωσει το όνομα ημών ως πονηρών. Άρα, χριστιανών, ίδια τα αυτά. Ταύτα παρεκκινήθημεν να γράψουμεν, όχι για να προξενήσουμε σκάνδαλο στην Εκκλησία του Χριστού, μη γέννητο, αλλά πρώτον μεν και κυρίως για να δείξουμεν αθώον τον εαυτό μας από τας δυσφημίας και κατηγορίας, όπου οι καλοί αδελφοί επιφημίζουμε καθημών και μάλιστα διατί ονομάζουσιν ημάς αιρετικούς και κακοδόξους και φαρμασόνους. Κάμνομεν τέλος της ομολογίας και η απολογία ημών ταύτης και λέγομεν τούτο, το σύντομον μεν, αλλά γενναίων και αληθέστατον. Αδελφοί και πατέρες, εάν δεν εκκριζώσετε το μίσος από την καρδία σας και δεν εμφυτεύσετε την αγάπη και αν δεν πάυσετε από τας κατά των αδελφών σας δυσφημίας να εξεύρετε ότι ματέως κατοικείται εις τα όρη και τα βουνά. Μάταιοι είναι όλοι οι ασκητικοί σας αγώνες και κόποι και ιδρώτες. Να πούμε και μεγαλύτερον, μαρτύριον αισθητών, εάν υπομείνετε δια των Χριστών, έχετε δε μίσος και δεν αγαπάτε τους αδελφούς σας, μάταιον είναι το τιού των μαρτυριών σας. Αφήνοντες λοιπόν, αδελφοί και πατέρες, εις ένα μέρος το μίσος και το φθόνο και τας κατά των αδελφών δυσφημίας, ας αναλάβομεν το σημείον και το γνώρισμα των μαθητών του Χριστού, την αγάπη και την προς αλλήλους ειρήνην και ομόνιαν και συμψυχίαν. Εξεχρόν
υποθήκα σου, όσα σπίδα θεία Πάτερ έχοντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ηλασμόν ημίν έτησε και φωτός αείρου θείαν επίλαμψη, της προστρέφουσιν υπόδημε, της εις φωτοφόρης λόγης πάντοτε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην νομοθείο υπόταξον, της αρχός μου δέσποινα τα κινήματα και το νου μου αναπέρωσο προς αγάπη θεία του παντάνακτος. Φώτισον ημάς της προστάγμασης Ιησού Κύριε και το βραχίον Ιησού το υψηλό, την συνειρήνη παράσχου ημίν φιλάνθρωπε. Ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία και την εκπομπή «Το Άγιον Όρος» στην οδηπορία μας μέσα από τη συχνότητα των 91,2 FM στην περιοχή της Αττικής, στις κατατόπου συχνότητες σε όλη τη χώρα και την Κύπρο, σε Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο μέσα από τον δορυφόρο Eurobert και βέβαια σε όλο τον πλανήτη μέσα από τη διεύθυνσή μας στο ίντερνετ piradio.com. Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, ακούμε την δεύτερη εκπομπή αφιέρωμα στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, μία από τις σημαντικότερες ασκητικές μορφές της Ορθοδοξίας μας, για τον βίο του οποίου διαβάζουμε μέσα από το Λαβριωτικό Αγιολόγιο. Η μακαρία κοίμησης. Κατά το τελευταίο έτος της ζωής του, σχεδόν τελείως καταβεβλημένος, επανήλθε στο κελί των Σκουρταίων για να συνεορτάσει τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου 23 Απριλίου 1809. Την 5η Ιουλίου 1809 επισκέφθηκε τη Μονή Κουτλουμουσίου, όπου οι πατέρες Περιχαρής τον υποδέχθησαν με πολύ σεβασμό. Το εσπέρας, αποχαιρετώντας, τον προέπεψαν εγκαρδίως. Την 13η Ιουλίου η υγεία επιδεινώθηκε. Εζήτησε να γίνει υπέρ αυτού ευχέλαιο και εκοινώνησε των θείων μυστηρίων. Περιστοιχιζόμενος από τους προσφυλείς Κουρταίους και άλλους μοναχούς, σε ηλικία 60 ετών, ήρεμα παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Τη δε 14η, ανατέλλοντος του αισθητού ηλίου, στη γην εβασίλευσεν ο νοητός ήλιος της Εκκλησίας του Χριστού. Έλειψεν ο στήλος, ο οδηγός των νέων Ισραήλ εις την Ευσέβιαν. Κρύβει η νεφέλη, η δροσίζουσα τους τικωμένους καύσονι των αμαρτιών. Επένθησαν οι φίλοι και γνωστοί και όλοι οι χριστιανοί, εκ των οποίων ένας χριστιανός και αγράμματος ως είπε τιού των λόγων: «Πατέρες μου, καλύτερον να απόθεναν χίλιοι χριστιανοί σήμερον και όχι ο Νικόδημος». Το σκήνομά του ετάφη στο κελί του Αγίου Γεωργίου των Σκουρταίων στις Καριές. Επί του τάφου ετέθη απλούς ξύλινος σταυρός με την επιγραφή: «Ενθάδε κείτε μοναχός Νικόδημος Εκναξίας». Η μνήμη του άγεται την 14η Ιουλίου. Περί του οσίου έχουν γραφτεί πλήστα όσα κείμενα βιογραφικά
και άλλα από δοκίμους συγγραφείς κλπ. Η κάρα του Οσίου βρίσκεται σήμερα στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας. Μετά από τον βίο του Αγίου, έναν βίο πολυτάραχο σίγουρα, βίο πρικισμένο όμως και πολυφωτισμένο με το Άγιο Πνεύμα, φάνηκε αυτό και φαίνεται μέχρι σήμερα στα συγγράμματα που έχει αφήσει ως κληρονομιά σε όλους εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Περνάμε τώρα να διαβάσουμε μερικά από τα διάφορα εξαιρετικά που έχουν γραφτεί κατά καιρούς για τον Άγιο Αυτόν του Θεού. Thank you.
Ο Νικόδημος ο Αγιορείτης υπήρξε ένας εκ των διαπρεπεστέρων και σοφωτέρων μοναχών του Αγίου Όρους κατά τους νεωτέρους χρόνους. Ανεδείχθη ένας εκ των μεγαλυτέρων διδασκάλων της Εκκλησίας και του γένους και σπουδαιοτάτη προσωπικότητα του 18ου αιώνα. Ασκητικός και αποστολικός, ζηλωτής των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, οικολούθησαν πιστά τα σαρχάς τας οποίας εκείνοι διεκήρυξαν. Πηγή ακένωτος, θεολογικών και λοιπόν γνώσεων, κατηνάλωσε εαυτόν προκειμένου να διαφωτίσει τους πιστούς, να αναβιβάσει το πνευματικό επίπεδό τους δια της ασκήσεως και των πνευματικών αγώνων του, ομοίων προς εκείνους των μεγάλων πατέρων, των οποίων εγένετο μιμητής. Διεκρίθη ως αυτός δια την αγάπη του προς την Εκκλησίαν και την προθυμία του εις τους ευγενείς πνευματικούς αγώνες. Εις το πρόσωπό του συνεδιάστησαν εξαιρετικά πνευματικά χαρίσματα, βαθιά θεολογική συγκρότησης και πλούσιες ασκητικές αρετές, αρετές οι οποίες προεκάλεσαν την μεγάλη εκτίμηση και το σεβασμό των αγιορητών πλην εξαιρέσεων των εκκλησιαστικών κύκλων και ολοκλήρου σχεδόν του Ορθοδόξου ελληνικού λαού. Νικοδήμου μοναχού Μπιλάλη. Και ένας άλλος μελετητής του βίου και των έργων του Αγίου Νικοδήμου, ο Θεοδόσιος Περάντζας, γράφει: «Ο Νικόδημος ο Αγιορείτης αποτελεί αναμφιβόλως την λαμπροτέραν προβολή της Ορθοδόξου πνευματικότητος των τελευταίων χρόνων. Είναι πανεύωσμον κρίνων αγιότητος που όσον είναι μυριοπόθητον και πανευλόγητον, τόσο είναι και σπανιότατον. Και δεν ακτινοβολεί μόνο ο Νικόδημος ο Αγιορείτης ως εκθαμβωτική και απροσπέλαστος αγιώτη ζωή, ούτε μόνον ως νους, ως της καθαρθής και αγνιστής υπό του Θείου Πυρός, μετουσιώθη τη συνεργία και της Θείας Χάριτος εις διαβιέστατην και ενζωηφόρον πηγήν Ορθοδόξου στοχασμού, αλλά δυνάμεθα να είπομεν ότι απέβει ένσαρκος άγγελος, ασύγκριτος παιδαγωγός των πιστών στα δόγματα της ευσεβίας και της Αγίας ημών παραδόσεως, καρδία καθαρά και άμωμος και ταυτοχρόνως θεόπεμπτος πρόδρομος της εθνικής ημών παλιγενεσίας. Της Αγίας Εκκλησίας μας νέος πατήρ και θεόσοφος ερμηνευτής των δογμάτων και των αληθιών της υπήρξεν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Η Αγία του ψυχή πτεροφύσα υπό της αρυπό του και ασκητικής του ζωής εισέδισεν εις των μυστικών γνώφων των υπερκοσμίων μυστηρίων και των θείων ενεργειών και έγινε θεωρός της πηγής, του φωτός και της αγάπης, όσον περισσότερον μελετά της την Αγίαν ζωήν και το μέγα έργον του σιωτάτου πατρός Νικοδήμου του Αγιορείτου, τόσο καταπλήσεται και τόσον συνέχεται από θάμβος δια την υπερέκπαγλων ασκητικήν και πνευματικήν του φυσιογνωμίαν». Θεοδοσίου Σπεράντζα, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ο γνωστός ρωμαιοκαθολικός θεολόγος Le Petit έγραψε για τον ιερό Νικόδημο: «Εδόξασε την Ορθόδοξον Εκκλησίαν ύστερα από πολλούς αιώνες». Όσοι του Θεού πρεσβεύει περιμόν των οσίων πατέρων, τα σοφά συμποθήκας πάτερ ανέπτυξας, εν ταύτε σου ρυθμίσιν ημών την πολιτεία, θεαρέστος αξίωσον, ως υποφήτης σοφός ζωής της μακαρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν φωτί το αείλο, μελετών και συγγνώμη.
γράφων ζωής τα ρήματα. Ψυχής ημών των πόρτων προστήσιν των κριτών, διεγύριστικό δημέ, κεραθυμίας δινής, την έκρωσιν διώκης. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Ρώμην δίδουν οι κόροι, κατά πάσης μανίας του Παναλάστορος, και ήθινον τον ούρνου προς φόβον του Υιού σου, ως αμπάσας εκρούσομε, τας των παθών προσβολάς, και ζήσω εν αρέτος. Τον βασιλέα, τον ουρανόν τον ημούσι, στρατιέ των αγγέλων ημίτε, και υπερήψουτε εις πάντας τους αιώνας. Όσοι εν του Θεού πρεσβεύει υπέρ ημών, γλώσσι Αγία, νόμους εκθέμενος νίους, πάσης λύτρωσε ημάς παρανομίας, τους τρυφώντας Πάτερ της θείς τέτοιες Ιησού. Και θα κλείσουμε με ένα απόσπασμα από τα γραφέντα του μοναχού Θεοκλήτου Διονυσιάτου σχετικά με τον Άγιο Νικόδημο. Ο Νικόδημος δεν ήταν απλώς υπομνηματιστής ούτε ερμηνευτής μόνον των πατέρων. Ό,τι η νόη ως επαγωγών και εποφελές εφρόντιζε να το κατοχυρώνει δια του Κύρου των πατέρων και της Αγίας Γραφής. Ήτο μέγας θεολόγος υπό την ευρυτέραν του όρου εκδοχήν, κατά λοιπόν έργων τεράστιων, προσωπικών, ενιαίων, υπεύθυνων, αλλά ουδέποτε είπεν ότι είναι ο ίδιος θεολόγος, λέγον πάντοτε, λέγουν οι θεολόγοι εννοώ τους πατέρας, εμοιήθη στα απόρριτα και πλέον δυσνόητα της θεολογίας μυστήρια και ενεφανίστη ως απολογητής αρτίος συγκροτημένος. Ο Άγιος Νικόδημος έζησεν, ήθλησε νομίμως, εφωτίστη, ηγάπησε και έγραψε. Ο σημνογράφος, ο Άγιος Νικόδημος, διακρίνεται δια το πηγαίον του αισθήματος, δια την έντονον αγάπην προς τους σημνουμένους, δια την γλυκύτητα των νοημάτων, δια την γνώση του μέτρου, την ακρίβεια των όρων, δια των πλουσιωτάτην και πλαστικήν φαντασίαν. Εις την πλοκήν του στίχου του συνδυάζει την βαθιστόχαστον θεωρίαν με την καθαρά συναισθηματικήν ταραχήν, τη λεπτότητα της νοήσεως και την ακρίβεια της φράσεως. Είναι αδύνατον να μην κατανοίξει η υμνογραφία του. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Στις δύο αυτές εκπομπές είχαμε την μεγάλη ευλογία να γνωρίσουμε τον βίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, όπως είδαμε, έναν βίο ναι μεν πολυτάραχο αλλά και θεόπνευστο, έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα από τα συγγράμματά του που όπως είπαμε μας άφησε κληρονομιά, πραγματικά μίλησε ο ίδιος ο Θεός. Όπως σημειώνει από το Λαυριωτικό Αγιολόγιο του οποίου το βίο διαβάσαμε, ο Παύλος μοναχός ο Λαυριώτης, ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού, ο Άγιος Νικόδημος υπήρξε ορτριρός και πολυγραφότατος συγγραφεύς. Ασχολήθηκε με όλα τα είδη του εκκλησιαστικού λόγου. Τα συγγράμματά του διακρίνονται, αξίζει φίλες και φίλοι να δούμε λίγο τις κατηγορίες για να δούμε τον πλούτο της σοφίας. Σε ερμηνευτικά, ιεροκανονικά, ασκητικά, ηθικά, ποιμαντικά, επικοδομητικά, λειτουργικά, αγιολογικά, απολογητικά, υμνογραφικά, διάφορα και αγιοπατερικά κείμενα. Να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου. Αμήν.
Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Από το 1988 η Πυριακή Εκκλησία καθημερινά μιλάει στις ψυχές των όπου γης ακροατών της και αποτελεί ραδιοπαραμυθία για όλους. Να έχετε την ευχή μου όλοι μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, ο Θεός να σας δώσει ό,τι ποθείτε και να έχετε την ευτυχία να στο σπίτι που τη φέρετε και σε εμάς. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός συνεχίζει να πορεύεται με τη δική σας στήριξη. Ο σταθμός αυτό